Πάμε μία μικρή βολτούλα εδώ κοντά μας, στην πλατεία Τσιρογιάννη. Και λέω εδώ κοντά μας γιατί, όπως ίσως δεν θα γνωρίζετε οι περισσότεροι, η έδρα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης είναι στο κτίριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στον έκτο όροφο για την ακρίβεια. Και έτσι λοιπόν, κάθε φορά που βγαίνουμε στο μπαλκόνι, θαυμάζουμε ένα, όχι ένα, το μεγαλύτερο δέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο βεβαίως και βρίσκεται στην πλατεία Τσιρογιάννη, ακριβώς απέναντί μας. Ακριβώς απέναντι επίσης από το Λευκό Πύργο. Ο Γιώργος Ροδάκογλου είναι εκεί για να μας πει την ιστορία του. Με την βοήθεια του πολύτιμου καλεσμένου του, του κυρίου Νίκου Γρηγοριάδη, που είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. Γιώργο Ροδάκογλου, καλημέρα σε σένα και στον καλεσμένο σου. Ξέρω ότι σε αντίξωες καιρικές συνθήκες σήμερα επιλέξαμε να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Αυτό το πλατάνι είναι μεγάλο, είναι γερό και δεν έχει ανάγκη από τα εξιμποφόρ που αυτή τη στιγμή πνέουν στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε Μαρία, είναι 235 ετών και το ύψος του είναι περίπου 26 μέτρα. Ο κύριος Γρηγοριάδης μας διαβεβαιώνει σε λίγο ότι μάλλον δεν κινδυνεύουμε, γι' αυτό και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς από κάτω. Ο λόγος της παρουσίασης αυτού του πλατάνου, του συγκεκριμένου και κάποιων άλλων που θα σας πούμε, είναι γιατί θα γίνουν μνημεία φυσικής κληρονομιάς, θα αναδειχθούν. Κύριε Γρηγοριάδη, κάνατε όλη αυτή τη μελέτη 4 πλατάνων στη Θεσσαλονίκη για να αναδειχθούν μνημεία φυσικής κληρονομιάς. Θέλω να μου πείτε, να ξεκινήσουμε λίγο από το στοιχείο. Ποιος είναι ο λόγος που δικαιολογεί την παρουσία πλατάνων σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, αλλά και στα άλλα σημεία που βρίσκονται στην πόλη μας? Κοιτάξτε, μεγάλης ηλικίας και διαστάσεων γενικά δέντρα έχουν κάποιο σταθμολογικό καταρχήν λόγο, κάποιον λόγο αυτονόητο ύπαρξης. Τα πλατάνια είναι παραρρεματική βλάστηση. Όλοι το ξέρουμε ότι βρίσκονται, φύονται κατά μήκος ρεμάτων. Άρα λοιπόν κάποιος θα έπρεπε να σκεφτεί πού είναι το ρέμα σήμερα εδώ στα πλατάνια αυτά. Φυσικά το ρέμα υπάρχει, αλλά θα πρέπει να ανατρέξουμε σε ιστορικούς πίσω χρόνους και τότε θα δούμε ότι από κάτω, από αυτή την νοητή γραμμή που συνδέει τον πλάτανο αυτό με τον πλάτανο επάνω στα κάστρα, υπάρχει το ρέμα, υπήρχε το ρέμα της Ροτόντας. Άρα δηλαδή τα 4 πλατάνια τα οποία μελετήσατε είναι σε μια νοητή γραμμή από την Άνω Πόλη έως το σημείο όπου βρισκόμαστε. Ακριβώς. Αυτό μου λέτε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο ηλικιακά. Εμείς βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο σε μέγεθος. Ηλικιακά ποιο είναι το μεγαλύτερο πλατάνιο? Κοιτάξτε, η πρώτη προσέγγιση που κάναμε όσον αφορά την ηλικία έδειξε ότι το πλατάνι στα κάστρα επάνω, στην Πορτάρα, είναι το μεγαλύτερο σε ηλικία. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο, επειδή η μέθοδος την οποία ανακολουθήσαμε των Ελληπών Τρυπανιδίων, δηλαδή, περίπου 800 βγήκε 800. Εκείνο. Παρόλο ότι σε διαστάσεις, φυσικές διαστάσεις, διάμετρο δηλαδή, η ύψος είναι πολύ μικρότερο, υπολοιπόμενο από αυτό εδώ. Ή ακόμα περισσότερο από τον πλάτανο που είναι στο Ναβαρίνο, στην πλατεία Ναβαρίνου. Τι ηλικία έχει εκείνος ο πλάτανος? Εκείνος είναι 350, αυτός είναι 250 και 200 είναι ο πλάτανος που είναι στην Αποστόλου Παύλου. Αυτή η χρονολόγηση των συγκεκριμένων δέντρων πώς έγινε, γιατί είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει? Πώς μπορείτε να χρονολογήσετε την ηλικία ενός δέντρου? Είναι πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, να έχει μεγάλα χαρακτηριστικά, φυσικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων είναι κυρίως η ηλικία. Γιατί παραπέμπει αυτό στο δέντρο της ζωής, στο δέντρο της αθανασίας, στο δέντρο της γνώσης. Όμως η ηλικία είναι μόνο ένα από τα χαρακτηριστικά, το οποίο μετριέται με τους αυξητικούς δακτυλίους. Ατυχώς όμως το δέντρο, τα πλατάνια κυρίως, σε μεγάλη ηλικία είναι σάπια μέσα. Και ενώ εμείς θα δείχνουμε εικόνες από το συγκεκριμένο πλατάνιο που βρισκόμαστε, θα προχωρήσουμε προς τον κορμό του δέντρου σιγά σιγά και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας αυτή. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, να πάμε κοντά στο δέντρο. Και βρισκόμαστε ακριβώς στον κορμό του δέντρου. Η χρονολόγηση δηλαδή πώς έγινε? Τρυπήσατε με τη μέθοδο? Πήραμε στις 4 πλευρές, βορράς, νότος, ανατολή, δύση, πήραμε 4, ένα από κάθε πλευρά τρυπανίδιο και είδαμε πόσο ζωντανό ξύλο υπάρχει. Από το ζωντανό μέρος, το οποίο είναι συνήθως λιγότερο ίσως και από την μέση ακτίνα, το μισό της ακτίνας, βρήκαμε την ηλικία του ζωντανού μέρους και το υπόλοιπο το βρήκαμε επαγωγικά. Κάθε έτος έχει και ένα φλοιό, μια περιστροφή. Ακριβώς. Κάθε αυξητικός δακτύλιος αποτελεί και μια χρονιά.
Δηλαδή εδώ έχουμε 235 περίπου δακτυλίους, αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Όχι, όχι. Έχουμε λιγότερους δακτυλίους. Μπορεί να έχουμε 150 ή 200 και τα υπόλοιπα βρεθήκανε με την επαγωγική μέθοδο. Γιατί το λέτε αυτό, τα δέντρα είναι σάπια από μέσα. Ακριβώς, ακριβώς. Και τα τέσσερα πλατάνια βρεθήκαν ότι είναι σάπια. Γι' αυτό και χρειάστηκε να κάνουμε, να ακολουθήσουμε μια μαθηματική εξίσωση προκειμένου να βρούμε, να υπολογίσουμε το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο είναι μέσα. Αυτό πρακτικά, αυτό κύριε Γρηγοριάδη, πρακτικά τι σημαίνει, ότι κινδυνεύουν τα τέσσερα υπερονόβια πλατάνια της Θεσσαλονίκης? Κοιτάξτε, δείτε, όλα τα δέντρα κινδυνεύουν, απλά κινδυνεύουν πολύ περισσότερο τα μεγάλη ηλικία. Καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνει σε αυτή την ηλικία ένα δέντρο, ένα ζωντανό οργανισμό είναι ένα δέντρο, τότε έχουμε μεγαλύτερε πιθανότητε να σπάσει, να εκριζωθεί, ειδικά τα σήμερα που έχουμε με δυνατούς αέριδες. Έξυμποφόρο ακριβώς. Έχουμε, διατρέχει μεγάλους κινδύνους. Αυτό το πλατάνι, περιγράψτε μου λίγο και θέλω να μου πείτε, είναι υγιές ή δεν είναι? Έχει συμπτώματα που δείχνουν ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εμείς μισό λεπτό, μια και είμαστε και ακουμπάμε το δέντρο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για κάποιους έμπειρους να μπορούν να διαβάζουν τη γλώσσα, να καταλαβαίνουν τη γλώσσα του δέντρου. Και αυτό γίνεται βλέποντας και περιγράφοντας το δέντρο. Αυτό το σημείο στο δέντρο που σας δείχνω τώρα αυτή τη στιγμή μας λέει ότι πολύ πιθανόν παλιά, πριν αιώνες, να υπήρχε ένα αδερφάκι του σε αυτή την κατεύθυνση εδώ και θα πρέπει είτε ο άνθρωπος να το έκοψε, είτε να κόπηκε και να έσπασε από φυσικά αίτια. Ανεβαίνοντας λίγο πιο πάνω, σε αυτόν τον κλάδο που σήμερα τον βλέπουμε εμείς ότι υπάρχει, έτσι, βλέπουμε ότι επάνω στα κλαδιά υπάρχουν πολύ μεγάλα κλαδιά τα οποία είναι, αφήσαν τις πληγές τους. Μάλιστα. Προχωράμε να τα δείξουμε αυτά. Ακριβώς. Περιγράψτε μου λίγο τα σημεία που αυτό το δέντρο έχει πληγές και τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, οι μεγάλες οπές που υπάρχουν στα μεγάλα κλαδιά και βλέπουμε εδώ μία, δύο από πάνω ακριβώς, εδώ, σημαίνει ότι αυτά τα κλαδιά έχουν αποσπαστεί, προφανώς όχι από τον άνθρωπο, είναι λίγο δύσκολο να πιστέψουμε ότι κάποιος άνθρωπος είχε κάποιο συμφέρον να τα κόψει. Μπορούν να επιλωθούν αυτές οι πληγές και να σωθεί το πλατάνι. Ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε κάποια, να ακολουθήσουμε κάποια προληπτικά μέτρα, αποτρέποντας την είσοδο, γιατί αυτές αποτελούν πύλες εισόδου των μυκήτων. Οι μυκήτες είναι μικροοργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη φύση και επομένως το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να σαπίζουν, να αποσυνθέτουν το ζωντανό ξύλο. Όταν λέμε μνημείο φυσικής κληρονομιάς, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μόνο θα το προβάλλουμε ή θα φροντίσουμε να το σώσουμε και αν υπάρχουν τρόποι να γίνουν όλα αυτά? Διατηρηταίο μνημείο της φύσεως είναι ένας όρος ο οποίος παραπέμπει σε αξία, φυσική αξία. Όπως υπάρχει η πολιτιστική αξία του Λευκού Πύργου που είναι δίπλα μας και τι δεν κάνουμε για να το προβάλλουμε, να το αναδείξουμε και τουριστικά αλλά και να το διατηρήσουμε έτσι ώστε να αποτελεί κληρονομιά των παιδιών μας. Ακριβώς με την ίδια σημασία μιλάμε για τα διατηρητέα μνημεία της φύσεως που είναι τα μεγάλα αιωνόβια εντυπωσιακά δέντρα, τα πλατάνια. Υπάρχουν τρόποι πέρα από την ανάδειξη. Δηλαδή όταν λέμε προστασία των υπερονόβιων δέντρων, πρακτικά τι σημαίνει? Μπορούν να μπουν σκαλοσχές για να μην πέσει, μπορούν να κοπούν κάποια κλαδιά για να μην δημιουργηθούν προβλήματα, μπορεί να φωτιστεί? Τι ακριβώς? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τα αναγνωρίσουμε, να τα καταγράψουμε και να πούμε ότι αυτά έχουν αυτές τις προϋποθέσεις, τα φυσικά χαρακτηριστικά, όχι μόνο την ηλικία όπως είπαμε, έτσι, τα οποία τα εντάσσονται αυτόματα σε έναν εθνικό κατάλογο προστατευμένων ειδών. Και αυτό είναι σε διαδικασία τώρα. Κάνοντας μια πολυπληθή ομάδα 13 ατόμων, της οποίας ήμουν επικεφαλής, θα κηρυχθούν ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως με ένα ΦΕΚ. Αυτό είναι το διαδικαστικό μέρος. Αυτό που πότε θα γίνει και αυτό, Γιώργο Ροδάκογλου? Πολύ ωραία, θα κηρυχθούν διατηρητέα μνημεία. Πρακτικά, Μαρία, αυτό έλεγε ο κύριος Γρηγοριάδης, ότι είναι στη διαδικασία αυτό εκδόσεως του ΦΕΚ. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρα... πότε περιμένουμε την έκδοση του ΦΕΚ, έχουμε κάποια πληροφόρηση? Φαντάζομαι ότι εμείς υποβάλαμε τα αντίγραφα της ειδικής έκθεσης στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
Το τμήμα ξέρω ότι πήρε μια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, έγκρισης συμφωνίας για να ενταχθούν να βγει το ΦΕΚ και επομένως η δασική υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια, θα προωθήσει το ΦΕΚ για υπογραφή. Δηλαδή είναι θέμα κάποιων εβδομάδων, το πολύ 1-2 μήνες. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τι προβλέπετε για την προστασία αυτών των δέντρων? Θα επαναλάβουμε το ερώτημα που σας έκανα και πριν. Τι προβλέπετε για τη διαδικασία προστασίας αυτών των δέντρων? Δηλαδή, μετά το ΦΕΚ, πώς θα προστατευτούν αυτά τα δέντρα και πώς θα αναδειχθούν? Δεν είναι μόνο να γίνουν μνημεία φυσικής κληρονομιάς να ανακηρυχθούν, είναι και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σωστά. Υπάρχουν τρόποι. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι, και αυτό φαίνεται μέσα από την ειδική έκθεση, είναι να κάνουμε μια ζωνοποίηση. Η προβολή της κόμης αυτού του δέντρου, το οποίο είναι περίπου μισό στρέμμα, θα σημανθεί έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει ότι μπαίνει σε μια σφαίρα στο πολύ κοντινό κομμάτι του δέντρου. Εκεί κάτω θα πρέπει να αφήσουμε εμείς να επιτρέψουμε το δέντρο να εκφράζεται από μόνο του ελεύθερα. Δηλαδή να ρίχνει κάποια κλαδιά κάποια στιγμή. Ή γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να έχουμε έναν ιδιαίτερο χώρο προστασίας του δέντρου. Αυτό μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, όπως βλέπετε. Μπορεί κάποιος να στήσει ένα μνημείο εδώ ή να περάσει από κάτω χωρίς να ξέρει ότι κινδυνεύει αυτή τη στιγμή. Άρα το πρώτο πράγμα είναι η ζωνοποίηση. Το δεύτερο είναι να πάρουμε κάποια μέτρα προστασίας, υποστήριξης κάποιων μερικών επικίνδυνων κλαδιών, όπως είναι αυτό που βλέπετε, το οποίο πηγαίνει προς τις οικοδομές. Θα πρέπει δηλαδή να πάρουμε κάποια άμεσα μέτρα, ώστε να ξέρει και ο πολίτης ή η περιουσία των πολιτών να μην κινδυνεύει, και επίσης να προστατεύσουμε τη μορφή του δέντρου όπως είναι. Αυτό ζει μέχρι σήμερα 300 χρόνια. Θα πρέπει να το βοηθήσουμε να ζήσει άλλα τόσα. Γιώργο Ροδάκογλου, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γρηγοριάδη, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Αν υπάρχει τρόπος να δώσουμε περαιτέρω ζωή στα δέντρα? Ακριβώς. Με την υποστήλωση συνήθως που κάνουμε, που βλέπουμε στα περισσότερα αιωνόβια δέντρα στα ξένα κράτη, δυστυχώς ακόμα, όχι σε εμάς, αυτό κάνουμε. Στην ουσία, εμείς κρατάμε ένα γέρικο άτομο εν ζωή, για να μπορεί να το βλέπουν οι γενιές. Υπόψη ότι αν εμείς είμαστε μια γενιά περίπου σήμερα 70 ετών, αυτό έχει ζήσει μέχρι τώρα 3 και 5 φορές παραπάνω από εμάς. Άρα αυτή η υποβοήθηση που θα του κάνουμε, τα μέτρα που θα πάρουμε, είναι στην ουσία για να μπορούν και για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά και για λόγους διατήρησης της φυσικής μας κληρονομιάς. Κύριε Γρηγοριάδη, θα ήθελα να κλείσω, Μαρία, με αυτό, ότι αυτή τη στιγμή φεύγετε στον Καναδά για εξειδίκευση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, και κλείνουμε με αυτό. Ακριβώς. Η μέθοδος η οποία ακολουθείτε μέχρι τώρα και η οποία δεν έχει σταθερές προδιαγραφές και αυστηρές προδιαγραφές, στηρίζονται κυρίως, είναι visual, είναι οπτικές. Με την εμπειρία μας περιγράφουμε και βλέπουμε αδυναμίες και δεδομένα. Άρα θα πάτε στο Καναδά και σε ένα χρόνο θα έρθετε με. Ακριβώς, πιο σοφός. Πιο σοφός. Φαντάζομαι για προδιαγραφές και για αυστηρότερα μέτρα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Μαρία, επιστρέφουμε σε σένα και έτσι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα δέντρα αυτά στο μέλλον με περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε στη ζωή. Κάλιο αργά παρά ποτέ, Γιώργο Ροδάκογλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τόσο ενδιαφέρον θέμα και την ωραία συζήτηση που είχατε με τον κύριο Γρηγοριάδη. Και στον κύριο Γρηγοριάδη τους χαιρετισμούς μας. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στο στούντιο. Είχαμε τη χαρά.